κάθε φοροδιαφυγή σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι οποίοι θα ευνοούνταν ακόμα περισσότερο αν ίσχυε αυτό το μέτρο. Ακριβώς, Γιώργο, μια διάταξη βούτυρο στο ψωμί των φοροφυγάδων είναι αυτή η οποία πέρασε χθες, με την εγκύκλιο για τον κώδικα φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία περιγράφεται ότι μια μεγάλη σειρά από επιτευγματίες και επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τέχνητες που απασχολούνται στην οικοδομή και αρκετοί άλλοι, θα μπορούν να μην τηρούν βιβλία και να μην κόβουν αποδείξεις, εφόσον ο τζίρος τους είναι κάτω από 10.000 ευρώ. Διάταξη που ευνοεί τη φοροδιαφυγή σε αυτούς που, όπως είπες, έχουν κατηγορηθεί ως οι βασιλιάδες και φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και κάποιοι που έχουν τζίρο μεγαλύτερο από τις 10.000, τεχνιέντος εύκολα, μιας και είναι γνώστες των παιχνιδιών της φοροδιαφυγής, να ρίξουν το τζίρο τους, να πέσουν κάτω από τις 10.000 ευρώ, να μην κόβουν αποδείξεις και φυσικά να μην ξανανεύουν πάνω από αυτό. Και την ώρα που, Παναγιώτη, το Υπουργείο ήξερε ότι ένας στους δύο, με βάση τις περσινές δηλώσεις, όχι από πιο παλιά, δήλωσε κάτω από 5.000 ευρώ πέρσι, κάτω από το αφορολόγητο όριο. Ακριβώς. 6 στους 10 επαγγελματίες κάτω από 12.000, 450.000 επιτηδευματίες σε σύνολο 780.000 δήλωσαν κάτω από 7.500 ευρώ. Το έδειξαν πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Ήξερε το Υπουργείο από μήνες, γιατί είναι διάταξη του μεσοπρόθεσμου, ή έστω από ημέρες, όταν άρχισε η συγγραφή αυτής της εγκυκλίου, ότι υπάρχει αυτή η ευνοϊκή διάταξη. Ωστόσο, άφησε την κάφα να βγει στον αέρα και τρέχει τώρα άρον-άρον. Ο Γιώργος Μαυραγάνης, με το που ξεκίνησε η συνεδρίαση σήμερα στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο, είπε ότι με νομοτεχνική βελτίωση θα ακυρωθεί εντός της ημέρας, θα ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, θα ακυρωθεί η προηγούμενη ρύθμιση και έτσι ώστε να μην ευνοηθεί κανείς. Συνεχίζεται η συζήτηση λοιπόν για το φορολογικό νομοσχέδιο. Πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή ως την Παρασκευή με τις διατάξεις του επιβάλλονται φόροι, πρόσθετοι φόροι 2,5 δισεκατομμυρίων για να τονωθούν τα έσοδα. Σήμερα πάντως η χώρα άντλησε 2,6 δισεκατομμύρια μέσω της δημοπρασίας εντόχων γραμματείων διάρκειας 4 και 26 εβδομάδων. Τα επιτόκια ήταν στο 3,95% και στο 4,3% ελαφρά μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ανάλογες δημοπρασίες. Να θυμίσουμε, Γιώργο, στους τηλεθεατές μας ότι λήγει σήμερα η παράταση για την πληρωμή χωρίς προσάυξηση των τελών κυκλοφορίας και την επιστροφή πινακίδων στις εφορίες χωρίς να πληρωθούν τέλη. Αυτή είναι η προϋπόθεση για την ακινητοποίηση, αυτό το όφελος. Ακόμη μια χρηστική πληροφορία έχει να κάνει με όλους όσοι έλαβαν λανθασμένα ειδοποιητήριο για να πληρώσουν το περσινό χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Ωστόσο, είναι παλιοί ενοικιαστές οι πρώην ιδιοκτήτες. Μόνη αρμόδια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την επίλυση του ζητήματος, είναι η εφορία. Αυτοί πρέπει να καταφεύγουν και να αποδεικνύουν με έγγραφο, ένα νέο μισθωτήριο, κάποιο άλλο, ότι δεν κατοικούν πια στο ακίνητο. Και αν μπορούν να υποδεικνύουν, λέει η ανακοίνωση, και ποιος είναι ιδιοκτήτης, ώστε να διευκολυνθεί το δημόσιο να ζητήσει από εκείνον, από τον ιδιοκτήτη, τα χρωστούμενα. Κλείνοντας, να σου πω ότι η επισημοποίηση της δραματικής κατάστασης με την άνοδο της ανεργίας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, το Σεπτέμβριο η ανεργία στην Ελλάδα σκαρφάλωσε στο 26%, αμέσως πίσω από το 26,6% της Ισπανίας. Ωστόσο, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων, καταγράφηκε στο 57,6%. Και τέλος, η ανεργία συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα σε όλη την Ευρωζώνη, στο 11,8% καταγράφηκε, ενώ στην Ευρώπη των 27% το ποσοστό της είναι στο 10,7%, κάτι που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 26 εκατομμύρια ανέργους. Και δυστυχώς, Παναγιώτη, οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Να ακούσουμε όμως στο σημείο αυτό τις δηλώσεις που έκανε η Αλέκα Παπαρίγα για το φορολογικό νομοσχέδιο. Τα συγκεκριμένα αιτήματα που βελτιώνουν ή αποτρέπουν τα χειρότερα τους εργαζόμενους πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή και να είναι κοινά για όλους τους εργαζόμενους. Παραδείγματος χάρη, κατάργηση αυτών των φόρων δεν αφορά ένα κλάδο μόνο, αφορά τους πάντες. Είτε δουλεύουν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ζουν στις πόλεις είτε ζουν στην Ύπαιθρο. Αυτό το νομοσχέδιο το φορολογικό πρέπει να είναι η ευκαιρία να εκφράσει ο λαός την συνολική καταδίκη αυτής της πολιτικής και να βάζει τις βάσεις για μια ουσιαστική αντεπίθεση. Ήλιο με δόντια έχουμε αυτή την ώρα στην Αττική.